αποτέλεσμα είναι το μόνο που κρατάτε από το παιχνίδι ή αν όπως εμείς έχετε μια ανησυχία τους παίκτες που τραυματίστηκαν. Είναι και αυτό ένα σημείο του αγώνα που ανησυχεί, εσείς ξέρετε παραπάνω. Что для вас самое главное, победа, которую вы одержали, или все-таки две травмы, которые получили ваши основные игроки? Έχουμε ένα πρόβλημα με τον Κατσικά που θα τον αφήσει για αρκετό διάστημα έξω. С Кацика сам проблема. Τρεις εβδομάδες, δύο με τρεις εβδομάδες, που σημαίνει ότι προλαβαίνει τα τελευταία παιχνίδια πριν από τα Χριστούγεννα. С Кацикасом. Это было очень Κρατάω μια καλή απόδοση από την ομάδα μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη εποχή. Μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, είχαμε τις φάσεις. Αλλά σε ένα τέτοιο γήπεδο με πάρα πολύ άσχημο, με πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Επόμενο ήταν και να κάνουμε αρκετά λάθη όσον αφορά τη τελική πάσα, τη σκέψη μας κλπ. Κρατάω μόνο θετικά σήμερα από το παιχνίδι. Из этой игры я могу вынести только положительное. Понятно, что Кадзикас выбыл из строя минимум на 2-3 недели и будет принимать участие в играх только перед самым Рождеством. Понятно, что на таком поле и в таких погодных условиях мы допускали много ошибок. Прежде всего с последним пасом, где-то были проблемы с мыслью. Однако я выношу из этой игры только положительное. Вот вы уже упомянули погодные условия. Насколько на самом деле неожиданной оказалась погода в Борисове и насколько она сказалась на итоговом счете, на ваш взгляд? Спасибо. Катапосо керос эпирастике, то апотелизма, кепосо переменате авто то керо. Гнорезом авто, это ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά όχι μόνο για μας, μισθό, για τα άλλα για την άλλη ομάδα. Για μας και λίγο περισσότερο, αλλά υπήρχε πρόβλημα και στους αντιπάλους. Και αυτό φάνηκε καθαρά. Разумеется, мы знали, какая будет погода, мы ее ждали, но разумеется, что погода плохая для обеих команд, для нас немножко больше. Ну, еще раз, мы это ждали. Играть на таком поле. На таком поле играть тяжело, то есть для нас это означает две травмы, ну и, разумеется, много технического брака. Κόρς, καλησπέρα. Επειδή αποφύγατε να μιλήσετε για τον Αθανασιάδη, να υποθέσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, γι' αυτό δεν μας είπατε κάτι και σταθήκατε μόνο στον Κατσικά, ή περιμένετε να μάθετε? Γιατί τον είδαμε να πονά και να φεύγει και δυσαρεστημένος. Δεν νομίζω να έχει να τον επηρεάσει για τον παιχνίδι της Κυριακής. Πρώτη είναι ένα χτύπημα, θα φανεί αύριο βέβαια, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα για να σταματήσει. Вопрос был, раз вы ничего не сказали об Анастасиадисе, только о Кацикасе, значит, нападающего все в порядке. И ответ тренера таков, что мы пока что ждем, ответ будет завтра, но, судя по всему, простой ушиб, надеемся, что ничего более важного не будет. Coach, η απόδοση της ομάδας σαφώς και έχει σχέση με το γεγονός ότι για τρεις εβδομάδες, χωρίς ευθύνη δική σας, της ομάδας δηλαδή, έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης. Και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι δεύτερη αναβολή στο ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο κακό γενικά κάνει, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, και γενικότερα στο ποδόσφαιρο αυτό. Понятно, что команда три недели оставалась без игровой практики. Понятно, что это не проблема, это не вина команды. Если будет отложен и второй и следующий тур в чемпионате Греции, насколько это сильно повлияет на команду? Так что, думаю, что это фанеро, что произошло. В команде, в нашей, и в других командах, не знаю, как они будут
δρόμο. Εμείς κάναμε περίπου μία ώρα για να βρούμε τα πατήματά μας. Μπορέσουμε να αλλάξουμε την μπάλα λίγο γρήγορα, να παίξουμε λίγο απλά, να κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, τόσο καιρό που κάνουμε. Και εκτός από το άσχημο τερέν και τις καιρικές συνθήκες, ένα άλλο ακόμη πολύ πιο βασικό κομμάτι για μένα ήταν αυτό. Κανέναν δεν ευχαριστούν οι διακοπές. Σε κανέναν δεν κάνει καλό ούτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε σε εμάς, ούτε στους προσφυγητές, ούτε στον κόσμο. Σε κανέναν δεν κάνει καλό. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία. Ни для кого не может быть. Ни для кого не может быть приятной такая ситуация, такие каникулы. И для нас это точно так же проблема. Сегодня мы около часа привыкали к бою, привыкали, то есть искали хотя бы свой шаг, искали, как мы будем играть, и только после этого мы что-то смогли наладить. Поэтому, разумеется, для нас это плохо. Мы не знаем, что будет дальше. Очень похоже, что тур будет пропущен. Ну, это проблема для всех команд в Греции. Будем как-то эту проблему решать. Скажите, пожалуйста, Минская «Динамо» сыграла сильнее, чем вы ожидали, или слабее, чем вы ожидали? То «Динамо» и «Херотера» и «Калитера» работают именно так. Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και το γήπεδο, ήταν αυτή που περιμέναμε να είναι. Исходя из погодных условий и поля, ну, они играли так, как мы ожидали. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το τελευταίο 20-25 λεπτό της ομάδας σας. Ήταν θέμα διάθεσης, χημίας, νοοτροπίας. Πώς εξηγείτε αυτή τη φοβερή άνοδο στο τέλος? Γιατί δεν μόνο τα γκολ, είναι γενικά κυριαρχήσατε. Как вы объясните последние 20-25 минут игры, когда игра команды реально преобразилась, когда команда играла очень хорошо, то есть и дело не только в двух голах, но и в том преимуществе, которым команда владела на этом, в этот период времени? Считаю, что кто же от θέληση των παιδιών, и, όπως είπα, να βρούμε τα πατήματά μας σε ένα γήπεδο πάρα πολύ άσχημο, και μετά από την αποχή, ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας είναι ότι τρέχουμε. Τρέχουμε πολύ. Кроме того, что это понятно, что погодные условия, плохое поле, понятно, что мы целый час искали ритм игры, но, скажем так, то есть это, можно сказать, что это проблема в головах игроков, но они эту проблему решили. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Δύο. Еще вопрос. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε.